λέω να ακούσουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, ο οποίος είναι στρατηγικός αναλυτής και συνδιευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Κόμβου του Οργανισμού της Γενέβης για την Πολιτική Ασφάλεια. Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Πού το πάει η Τουρκία, ρωτούν πολλοί ακροατές, με την Ελλάδα? Κοιτάξτε, αυτό που διαφαίνεται και από το δόγμα που έχει υιοθετήσει η Τουρκία το 2016 και μετά είναι ότι είναι μια αναθεωρητική χώρα, άκρος επιθετική, αντιμετωπίζουμε μια εκτεταμένη απειλή. Η Τουρκία προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να επιτύχει τους στόχους της. Το αν θα χρησιμοποιήσει και στρατιωτικά μέσα, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Βασικός παράγον είναι η δική μας αποτροπή, η δική μας αποτροπτική δυνατότητα. Ουσιαστικά δηλαδή η Τουρκία για να επιτύχει τους δικούς της στόχους υπάρχει το διεθνές περιβάλλον, το περιφερειακό περιβάλλον και στο περιφερειακό περιβάλλον εντασσόμεθα και εμείς και η Κύπρος κυρίως αναφορικά με τη δυνατότητα που έχουμε να αποτρέψουμε τα αναθεωρητικά σχέδια. Από εκεί και πέρα όμως, η Τουρκία έχει ερμηνεύσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σαν ένα παράθυρο ευκαιρίας, σαν ένα δυνητικό παράθυρο ευκαιρίας. Έχει δηλαδή προσδώσει κάποια χαρακτηριστικά ευκαιρίας στη διεθνή κατάσταση που έχει προκύψει από την ρωσική εισβολή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ το προσεχές διάστημα. Παράλληλα με το εσωτερικό πεδίο της Τουρκίας, το οποίο είναι ρευστό και ασταθές. Άρα στο ερώτημα των ακροατών που το πάει η Τουρκία με την Ελλάδα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι το σωστό ερώτημα είναι στρατηγικά τι έχει ξεκαθαρίσει η Ελλάδα. Αυτό είναι πραγματικά το κέριο ερώτημα. Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει μια διτή προσέγγιση που βασίζεται σε έναν πυλώνα ανάπτυξης των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος είναι σχετικά πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα έχει ανοιχτεί την πόρτα σε έναν διάλογο. Αυτός ο διάλογος όμως είναι λίγο, έχει μια θολή υφή, και έχει μια θολή υφή γιατί δεν υπάρχουν πολύ ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Και τι εννοώ? Θα μπορούσαμε να πούμε την προσέγγιση της Ελλάδας ως μια ήπια εξισορρόπηση της Τουρκίας με βάση την θεωρία της στρατηγικής. Αυτή η ήπια εξισορρόπηση για να μπορεί να είναι στο πλαίσιο της αποτροπής αποτελεσματική, θα πρέπει οι κόκκινες γραμμές να είναι απολύτως ξεκάθαρες, να υπάρχει αποφασιστικότητα υπεράσπισης αυτών των κόκκινων γραμμών. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν πρέπει να αφορούν μόνο την εδαφική κυριαρχία, αλλά θα πρέπει να αφορούν και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχει το παραμικρό παράθυρο που να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπος από εταίρους και από αντιπάλους, γιατί τότε η Τουρκία είναι, όχι είναι πιθανό, είναι δεδομένο ότι θα μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εκεί όπου αφήνουμε περιθώρια. Άρα δεν σας αρκεί μία δήλωση του τύπου εάν αιτηθεί η Τουρκία μία συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό? Όχι, αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Αυτό δίνει ένα παραπλανητικό μήνυμα. Χρειάζεται απαραίτητος να υπενθυμίσουμε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο εφόσον ικανοποιηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πόλο δε που αύριο πας στην Πράγα θα συμπέσουμε, γιατί έχει προσκληθεί και το αποδέχτηκε ο κύριος Ερντογάν. Αλλά έχει προοικονομήσει ήδη, πέρα από το τι λένε για τα νησιά, θα ανέβουν νύχτα, μέρα, θα τα πάρουν, θα κάνουν ειδικά τους, λέει ο Μπακτσελή, τους τα χρωστάμε κτλ. Ήρθε τώρα και η επικυρωποίηση του τουρκολιβικού με νέα συμφωνία πάνω στα ενεργειακά πεδία. Έτσι. Άρα, ναι, και πρέπει να δούμε και ναι. Τι συμφωνία είναι αυτή, γιατί αυτό δεν έχει διαρρεύσει ακόμα. Αν είναι μίσθωση δηλαδή,
ή αν είναι υπό τη μορφή leasing. Δηλαδή, αν όντως το περιεχόμενο της συμφωνίας θα καθορίσει και τις τουρκικές κινήσεις. Και θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι κάποια στιγμή η ελληνική πλευρά θα πρέπει να καταστήσει υπόλογη την κυβέρνηση αυτή της Λιβύης, της Τρίπολης, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιβληθούν και κυρώσεις. Δηλαδή, το θέμα των κυρώσεων έχει εγκαταληφθεί. Μπορεί να βρίσκεται, υποτίθεται, στο τραπέζι διαρκώς, αλλά και να λέμε ότι υπάρχουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πιέσουμε να εφαρμοστούν. Και μπορεί να καταλαβαίνουμε ότι όλη η προσοχή της Ευρώπης είναι στραμμένη στην Ουκρανία, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει κίνδυνος να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και αυτό θα είναι για την Ευρώπη καταστροφικό. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η αίσθηση και η ανάλυση που εσείς κάνετε είναι ότι η Τουρκία είναι σε φάση απαγκίστρωσης με τις δυτικές της συμμαχίες και γκόλπωσης στο λεγόμενο ευρασιατικό μέτωπο, είναι ένας, όχι επιτίδιος, ένας ευέλικτος, ουδέτερος, παίζω και από εδώ και από εκεί, προσδοκώντας πάνω απ' όλα για το εθνικό μου συμφέρον κέρδη, εγκαταλείπεται πια, ή όλα αυτά είναι μια δυναμική ανάλογα με τις εξελίξεις? Το τελευταίο θα έλεγα ότι είναι μια δυναμική ανάλογα με τις εξελίξεις. Ουδέποτε η Τουρκία θα εγκαταλείψει τη συμμετοχή στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Απλά αυτό που κάνει είναι να παζαρεύει διαρκώς την αυτονομία της. Περί αυτού πρόκειται. Η Τουρκία σε όλους τους τόνους, η τουρκική πολιτική ηγεσία επισήμως αναφέρεται διαρκώς στις ΗΠΑ και στις σχέσεις με τη Δύση γενικότερα, ευρύτερα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά λέει για εμάς, για την Ελλάδα και για την Κύπρο, λέει ότι αναφέρει ότι είμαστε η μπροστινή τρόπον τεινά, η πρόμαχη της Δύσης. Ότι μας βάζουν οι Δυτικοί και κυρίως οι Αμερικανοί να ενοχλούμε την Τουρκία γιατί δεν τη θέλουν μεγάλη. Αυτό λοιπόν το σύνδρομο που παραπέμπει στο περίφημο σύνδρομο των Σευρών, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πλέον και σύνδρομο της Λοζάνης, γιατί η Λοζάνη ουσιαστικά αφορά την απαρχή του νέου τουρκικού κράτους που προέκυψε από τα ερείπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί και μια διαφορετική προσέγγιση της τουρκικής πλευράς ως προς το ρόλο της στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, τα μεταυτοκρατορικά όνειρα και φιλοδοξίες που έχουν οι Τούρκοι αφορούν μια μεγάλη αυτονομία σε περιφερειακό επίπεδο και συνδιαλλαγή με τις μεγάλες δυνάμεις. Και μάλιστα θεωρούν εκείνοι ότι δυνητικά μπορούν να αποκτήσουν στάτους μεγάλης δύναμης σε συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο η Τουρκία δεν το έχει εγκαταλείψει γιατί είναι απότερο στρατηγικός της στόχος. Είναι η ουσία των δογμάτων που έχει εφαρμόσει κατά καιρούς. Δηλαδή και το δόγμα Ταμπουτόγλου αφορούσε αυτό και το δόγμα Τζέμ αφορούσε αυτό που ήταν προηγούμενο και αφορά την κεμαλική πτυχή της Τουρκίας ως στρατηγικού κέντρου της Ευρασίας. Μπορεί να σαφώς να κινείται προς μια ευρασιατική κατεύθυνση κυρίως στο πλαίσιο ενός πολυπολικού κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγκαταλείπει τους δεσμούς με τη Δύση. Δηλαδή, απλά τους διαπραγματεύεται. Είναι ένα τεράστιο πεδίο διαπραγμάτευσης. Οι όλες κινήσεις της Τουρκίας αυτό ακριβώς αφορούν. Μιας και λέτε για κινήσεις διαπραγμάτευσης, σε αυτή τη διελκυστίδα της διαπραγμάτευσης λοιπόν, η Δύση δίνει και ένα επιπλέον όπλο κενό, αυτή την ούτως ή άλλως κοινή αναφορά Αζερμπαϊτζάν-Τουρκίας με τους αγωγούς. Διότι εδώ γίνεται ένας ρυθμιστής έκον-άκον η Τουρκία. Ναι, και σε αυτό το πλαίσιο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υιοθετήσει και μια πολιτική καρότου μαστιγίου. Δηλαδή περιορίζουν και πιέζουν την Τουρκία καθυστερώντας ειδικά στο κομμάτι των εξοπλισμών,
στο οποίο κομμάτι η Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια ήταν από τους πρωτοπόρους, αλλά τις έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα, ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Αυτό είναι η μία πλευρά, η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι ότι προσπαθούν να τη φέρουν όσο το δυνατόν εγκύτερα, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους διάβλους επικοινωνίας και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, έχοντας υπόψη τους όμως μια αλλαγή ηγεσίας. Δηλαδή, για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο αφορά την παραμονή του Ερντογάν στην εξουσία και είναι το αναγκαίο κακό. Δεν το επιθυμούν, είναι πουδενή αυτό το πράγμα, αλλά προσπαθούν να το διαχειριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Παίζουν με το χρόνο, γιατί θεωρούν ότι αν υπάρξουν εκλογές θα υπάρξει μια αλλαγή ηγεσίας και φοβούνται πάρα πολύ τι ακριβώς θα συμβεί εάν ο Ερντογάν χάσει τις εκλογές, αν γίνουν εκλογές και τις χάσει. Και επιτρέψτε μου να σας πω εδώ και να πω και στους ακροατές ότι πολλές φορές υπάρχει συζήτηση για το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τρομερή ανοχή. Και υπάρχει η λογική, εξηγείται αυτό από τη λογική που έχουν προσδώσει οι Αμερικανοί στην έννοια κομβικό κράτος. Το κομβικό κράτος λοιπόν, ένα εκ των οποίων είναι η Τουρκία, όπως είχε περιγραφεί σε ένα περίφημο βιβλίο από Αμερικανούς διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς και στρατηγιστές το 2003, το κομβικό κράτος δεν είναι μόνο αυτό το οποίο έχει δεσπόζουσα γεωγραφική θέση, γεωστρατηγική θέση. Το κομβικό κράτος είναι εκείνο του οποίου η αποσταθεροποίηση θα δημιουργήσει τεράστια περιφερειακά προβλήματα ή ακόμα και παγκόσμια. Και θεωρείται από τους λήπτες αποφάσεων των ΗΠΑ, από πολλούς λήπτες αποφάσεων, ότι μια αποσταθεροποίηση της Τουρκίας θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για τα αμερικανικά συμφέροντα εν γέννη στην περιοχή, και μετά το Ιράν το 79 δεν θα ήθελαν να χάσουν την Τουρκία εξ ολοκλήρου προς μια ευρωασιατική κατεύθυνση. Πολλό δε μάλλον τώρα με την Ουκρανία, όπου ξαναγράφεται ο γεωπολιτικός χάρτης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα γεγονός, για ένα συμβάν το οποίο αλλάζει τον χάρτη και τον αλλάζει ποικιλοτρόπως. Αυτό που είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό είναι ότι οι Αμερικανοί παίζουν με τον χρόνο. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε εμείς είναι να μην καταστούμε τρόπον τεινά το μέσο είτε για να συνετιστεί είτε για να κατευναστεί η Τουρκία. Μάλιστα. Πολύ περισσότερο πάνε να αλλάξει η ηγεσία, το δωράκι να το πω έτσι, διότι από ό,τι βλέπω και η αντιπολίτευση σε αυτό το θέμα μάλλον και πιο προχώθεσης έχει. Η αντιπολίτευση θα ήθελε πιθανόν, ξέρετε, εδώ υπάρχει και το ζήτημα που πρέπει να δούμε, που αφορά εκείνα τα περίφημα σχέδια με το σχέδιο Βαριοπούλα. Βαριοπούλα, ναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αναλυθεί πολύ εκτενώς. Δηλαδή θα μπορούσε η αντιπολίτευση να σπρώχνει τον Ερντογάν σε μια περιορισμένη πολεμική αντιπαράθεση με την Ελλάδα, έτσι ώστε με ένα αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες εκδίωξής του. Μάλιστα. Τώρα, και αυτό, ξέρετε, δεν θα έχει μια δυναμική, αν υποτεθεί ότι αυτό το σενάριο είναι υπαρκτό, δεν θα έχει μια δυναμική που θα δημιουργήσει ύφεση. Δηλαδή, αν ιτηθεί σε ένα περιορισμένο επεισόδιο αμφιλεγόμενο, γι' αυτό το είπα αμφιλεγόμενο, δηλαδή να θεωρηθεί από την τουρκική πλευρά ότι υπάρχει μια σχετική ήττα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επόμενοι δεν θα πάρουν το νήμα για να ζητήσουν εκδίκηση τρόπον τεινά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μια δυναμική τελείως διαφορετική. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Σάκης, καλημέρα. Ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ έχει υπογραφεί το 45 και ως νικήτρια ήταν και η Ελλάδα, λέμε τώρα. Ήταν. Η Λοζάνη το 23, πιο πριν, το κείμενο της χάρτας του ΟΗΕ είναι απόλυτα πιο αυστηρό από το κείμενο της Λοζάνης και είναι αυτό που λένε διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Γιατί βάζουμε λοιπόν, λέει, το κάρο μπροστά, οι σύμμαχοι, εταίροι κλπ. Όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα στα 12, έως τα 12
ναυτικά μίλια. Εμείς γιατί πάμε πίσω σε συνθήκες και δεν προχωράμε σε μια κίνηση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, ιδίως τώρα? Ναι, κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν, η ελληνική πλευρά έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση που δεν προσπαθεί με κάποιο τρόπο να κερδίσει χρόνο, έτσι ώστε να βρεθεί ισχυρότερη στο κομμάτι της αποτροπής τα προσεχή χρόνια. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική νοοτροπία που αφορά τουλάχιστον το ελληνικό πολιτικό σύστημα τα τελευταία 30 χρόνια, και αυτό έχει να κάνει με το να μην οξύνει, θεωρεί ότι μπορεί να οξύνει την κατάσταση με την Τουρκία, επειδή υπάρχει και το casus belli, ότι η Τουρκία θα πραγματοποιήσει την απειλή της και δεν θέλει επουδενή η ελληνική πλευρά να βρεθεί σε μια τέτοια θέση. Είναι ένα στοιχείο ενός φοβικού συνδρόμου αυτό. Εδώ θα ήθελα να πω ότι για να επεκτείνουμε στα 12 μίλια, πράγμα το οποίο θα μας φέρει αντιμέτωπους με ένα ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης, θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Δηλαδή, είμαι ξεκάθαρα υπέρ του να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αλλά μπορεί να τα υποστηρίξει, λέτε κιόλας. Αλλά θα πρέπει να τα υποστηρίξει. Δηλαδή, σκεφτείτε να τα κηρύξουμε και να το επόμενο λεπτό να έχουμε όχι απλά παραβιάσεις, αλλά απειλή πολέμου και να κάνουμε πίσω. Ερώτημα. Και τώρα που δεν τα έχεις κηρύξει, δεν έχεις παραβιάσεις και απειλές καθημερινές μέχρι και υπερπτήσεις? Δηλαδή, στα 6 είμαστε και γίνεται το έλα να δεις πάνω από τα νησιά. Θα σας πει κάποιος. Το πρόβλημα τουλάχιστον στα 12 θα τους λες καθημερινά ότι παραβιάζεις το δικαίωμά μου, το κατοχυρωμένο, και θα έχεις. Ενώ τώρα ξέρετε τι λέει η Τουρκία. Μα εγώ δεν παραβιάζω. Στα 6 σταματώ. Οι υπερπτήσεις, ναι, είναι ένα θέμα. Γιατί είστε στρατοικοποιημένοι. Αλλά όταν μένω στα 6, δεν παραβιάζω. Μένω μέχρι τα 6. Ναι, και μάλιστα η Τουρκία επικαλείται και αυτό το mismatch μεταξύ εναερίου χώρου. Μάλιστα. Και σωστά το λέτε. Όπως και να έχει, βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα με την Τουρκία. Δηλαδή, είναι προβληματική η δική μας αντιμετώπιση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Απλά τώρα έχει ενταθεί, η Τουρκία έχει μπει σε μια διαδικασία στην οποία είναι μια αναβαθμισμένη απειλή, δηλαδή τα δικά της δόγματα τα έχει εμπλουτίσει με στοιχεία υβριδικά, τα οποία και λόγω της ανόδου, της τεχνολογικής ανόδου στον 21ο αιώνα, με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα επιτήρησης και αναγνώρισης πάνω από ελληνικά εδάφη, όπως συνέβη πρόσφατα με τις αεροφωτογραφίες που διέρευσαν με ελληνικά αρματαγωγά να αποβιβάζουν οχήματα μεταφοράς προσωπικού στη Λέσβο και στη Σάμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά οι φωτογραφίες προήλθαν από drones, έτσι. Και είναι πάνω από το δικό μας ένα αεροχώρο. Είναι στο δικό μας ένα αεροχώρο αυτό που συνέβη. Είναι κατασκοπία. Εμψυχρό. Ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο λέει: κύριε Λαμπρόπουλε, η Τουρκία έχει 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο με το νόμο 2674 του 82. Η Ελλάδα γιατί δεν κάνει 12 ναυτικά μίλια έστω στην Ανατολική Μεσόγειο? Αυτό θα πρέπει να το έχει πράξει χθες. Άλλος φίλος, ο Γιάννης. Τι ρόλο κατά τον κύριο Λαμπρόπουλο διαδραματίζει στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία η λειτουργία του Turkish Stream? Ναι. Ο οποίος έρχεται από τη Ρωσία, πρέπει να πω. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί εξ αρχής οι αμερικανικοί σχεδιασμοί αφορούσαν, ειδικά στο ενεργειακό, αφορούσαν την συμμετοχή της Τουρκίας σε μία περίσφυξη, περικύκλωση των Ρώσων σε όλα τα επίπεδα. Πόλο το γεγονός ότι η Τουρκία εξαρτάται, μάλιστα είχαν προσπαθήσει να στηρίξουν το δόγμα Νταβούτογλου που αφορούσε την Τουρκία στο να καταστεί ενεργειακός κόμβος στην περιοχή. Σε όλη την περιοχή και της Μεσογείου και του Καυκάσου.
Το δόγμα Νταβούτογλου, να υπενθυμίσουμε, σωστά, ότι αφορούσε την δημιουργία της Τουρκίας ως μιας ενεργειακής δυνάμεως, δηλαδή εξού και ενός ενεργειακού κόμβου που θα μπορούσε να... Καλά το λέτε εσείς. Πίσω αν πάμε έχετε δίκιο. Εξού και η πίεση και σε χώρες όπως το Ισραήλ ο αγωγός να διέρχεται από την Τουρκία. Έχετε δίκιο. Βεβαίως, αυτά βεβαίως. Και μάλιστα η Τουρκία ήθελε να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει αυτή τις τιμές της αγοράς. Μάλιστα. Γι' αυτό μιλάω για ενεργειακό κόμβο. Αυτό βέβαια το σχέδιο εγκαταλείφθηκε εξαιτίας της στρατηγικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, αλλά σίγουρα υπάρχουν κινήσεις στο παρασκήνιο, οι περίφημες συναντήσεις του Amos Hochstein με διάφορους αξιωματούχους και Τούρκους και Ισραηλινούς, που αφορούν ένα μελλοντικό ρόλο της Τουρκίας στην αρχιτεκτονική, στην ενεργειακή αρχιτεκτονική όλης αυτής της περιοχής, και σίγουρα να υπάρξει προσπάθεια απεμπλοκής της Τουρκίας από το ρωσικό φυσικό αέριο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία εξαρτάται από τη Ρωσία τουλάχιστον κατά 50% ενεργειακά. Οπότε εκεί, σε αυτό το, υπήρχαν οι αμερικανικοί σχεδιασμοί απεμπλοκής της Τουρκίας από τη Ρωσία το ενεργειακό κομμάτι, αλλά δεν ευωδόθηκαν. Υπάρχουν δεύτερα σχέδια. Και αυτά όλα βέβαια είναι σε απόλυτη εξάρτηση με το τι μέλη γενέστε με τις τουρκικές εκλογές. Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι με τον Ερντογάν το συγκεκριμένο κομμάτι δεν μπορεί να ενταχθεί ξανά στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Ερντογάν το έχει αποκλείσει. Θέλω να κλείσουμε με το εξής ερώτημα, ακροατή, για σήμερα. Εάν η Τουρκία στο πλαίσιο και του αφηγήματος στρατηγήματος της γαλάζιας πατρίδας ξαναέβγαλε από το ράφι την ιστορία του Τουρκολιβικού λίγες μέρες πριν την Πράγα, και μάλιστα με αυτή την ιστορία μίσθωση leasing μικρή σημασία έχει για μας όταν μιλάμε για κόκκινες γραμμές. Αναρωτιέμαι, λέει ο ακροατής, δεν θα έπρεπε λοιπόν, όταν έκαναν το τουρκολιβικό μνημόνιο, κάναμε έστω μια μερική οριοθέτηση και με καθυστέρηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο ως απάντηση. Σήμερα που κάνουν αυτή την κίνηση, δεν θα έπρεπε να πάμε 12 ναυτικά μίλια, έως 12 ναυτικά μίλια, και μια πολιτική απόφαση οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο που να την υποστηρίξουμε κιόλας? Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο, ειλικρινά αδυνατό να καταλάβω για ποιο λόγο δεν προχωρά. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτού του τύπου την καθυστέρηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επιδιώξουμε. Υποτίθεται για την επίλυση του Κυπριακού έχουμε μείνει σε μια παροχημένη στρατηγική που έχει ξεπεραστεί απόλυτα από τις εξελίξεις και από την επιθετική στάση της Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε εμπεδώσει κάποιες συνεργασίες στη Μεσόγειο, της τριμερής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό ζήτημα. Υπάρχει απλά ένα φοβικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε, να μην οξύνουμε περαιτέρω την κατάσταση. Ενώ η Τουρκία, επειδή ας σκεφτεί κανείς ότι διεθνοποιήσαμε το πρόβλημα, διεθνοποιήσαμε την επιθετικότητα της Τουρκίας, και η Τουρκία αντέδρασε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπως έχει συνηθίσει. Δεν υπάρχει πλέον, από τη στιγμή που έχει βγει το σπαθί από το θικάρι, να το πω σχηματικά, δεν υπάρχει λόγος να στεκόμαστε σε μια λογική που ίσχυε τη δεκαετία του 90, στις αρχές του 2000. Είναι κάτι τελείως ανεδαφικό. Οπότε σαφώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σύναψη ΑΟΣ, σε οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία. Κύριε Λαμπρόπουλε, ένα τελευταίο ερώτημα από το φίλο τον Νίκο. Απαντήστε λίγο σύντομα για να μην βγούμε εκτός χρόνου. Η Τουρκία θα περιμένει πότε η Ελλάδα θα είναι έτοιμη αποτρεπτικά ώστε να κάνει αυτό που έχει σχεδιάσει να κάνει? Μάλλον όχι, λέει, κατά τη γνώμη μου. Το ερώτημα είναι αν το δικό μας πολιτικό προσωπικό είναι αποφασισμένο να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει στρατηγικά, να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Και επίσης, στο γεωπολιτικό περιβάλλον, λέει ο Νίκος, τα καλά παιδιά και οι δεδομένοι δεν έχουν απολύτως καμία αξία. Είναι αναλώσιμοι. Ναι, κοιτάξτε, η Τουρκία έχει και αυτή πάρα πολλά προβλήματα, και σε στρατιωτικό επίπεδο δεν υπάρχει στρατός στον 21ο αιώνα που να είναι επαρκής στο να διεξάγει επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, και φάνηκε αυτό στην Ουκρανία.
Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα όμως που το έχει η Τουρκία δεν σημαίνει ότι δεν θα αποτολμήσει κάτι. Και εκεί έγκυται στο πολιτικό προσωπικό της χώρας να, όχι απλά να το αντιληφθεί, αλλά να προετοιμαστεί σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό σημαίνει και προετοιμασία της κοινής γνώμης και κινήσεις στο εσωτερικό που να καταδείξουν ουσιαστικά ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να πιαστεί απροετοίμαστη. Είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα αυτά που πρέπει να γίνουν και αναφορικά με την ελληνογαλλική στρατιωτική συμφωνία. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι αυτά δεν πρόκειται να έρθουν την τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν πρόκειται να ζητήσουμε τη συνδρομή των Γάλλων εάν ομιγέννητο συμβεί κάτι με τους Τούρκους. Εκείνη τη στιγμή θα είναι αργά. Θα πρέπει αυτά να έχουν προετοιμαστεί σε ένα πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού με τους Γάλλους και με άλλους συμμάχους, όχι μόνο με τους Γάλλους. Και με τους Αιγυπτίους πιθανώς. Και με τους Ισραηλινούς. Ο καθένας στα κομμάτια που μπορεί να συνεισφέρει. Αλλά κυρίως με τους Γάλλους θα πρέπει να υπάρξει από πριν μια ξεκάθαρη προπαρασκευή. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.